Κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ, κύριοι και κυρίες βουλευτές, θα μου επιτρέψετε και λόγω του ότι είναι από τις τελευταίες ομιλίες, αλλά και γιατί έχει γίνει μια σχετική παρανόηση για το αντικείμενο, να επανέλθω λίγο σε κάποια βασικά στοιχεία του νομοσχεδίου. Συζητάμε σήμερα για το νομοσχέδιο που αφορά στην προστασία, στην υπηρεσία ασύλου και στη διαδικασία της πρώτης υποδοχής, ενσωματώνοντας μια ευρωπαϊκή οδηγία επί το πλείστον των άρθρων στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, μια ευρωπαϊκή οδηγία την 32 του 2013, για την οποία στο δημόσιο λόγο τουλάχιστον δεν έχει κατατεθεί κάποια αντίρρηση, από ό,τι ξέρω και από τους συναδέλφους των άλλων κομμάτων της Βουλής. Προβλέπει τη διαδικασία προστασίας αλλά και υποδοχής και καταγραφής και φιλοξενίας όλων των νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι αιτούνται διεθνή προστασία. Αυτή είναι και η διαδικασία του ασύλου και της πρώτης υποδοχής. Και βέβαια τις αντίστοιχες αλλαγές στον κώδικα μετανάστευσης, στα οργανογράμματα του Υπουργείου, στην δόμηση και στη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών, και προστίθενται προφανώς στην όλη αυτή νομοτεχνική επεξεργασία λίγες από τις διατάξεις που ολοκληρώνουν την εφαρμογή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, κύρια όμως αυτές που για τη χώρα μας είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών λόγω της προσφυγικής κρίσης. Και νομίζω ότι σε όλα αυτά τα δημόσια κείμενα, είτε στην οδηγία, είτε στα τμήματα αυτά της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, πλην κάποιων ενστάσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος, από τα υπόλοιπα κόμματα που είναι σήμερα εδώ στην Ολομέλεια, ως ενεπαρόντα εννοώ, δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, δεν έχει κατατεθεί δημόσια τουλάχιστον κάποια αντίρρηση. Και γι' αυτό τον λόγο, παρότι θα ήταν δελαστικό να ασχοληθώ με την αξιολόγηση αυτού του διχασμού, πώς γίνεται δηλαδή στα διεθνή φόρα, στις συνθήκες, στις συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ή του Σοσιαλδημοκρατικού αντίστοιχα, να υπάρχει συμφωνία και εκπροσώπηση των ελληνικών συμφερόντων, αλλά εδώ στην Ελλάδα να κάνουμε αντιπολίτευση μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε είτε το τοπικό ακροατήριο είτε την ανάγκη να υπάρχει αντιπολίτευση, που δεν την κατανοώ πάντα, ιδιαίτερα στα θέματα που συνδέονται και με εξωτερική πολιτική, θα θέσω κάποια ερωτήματα τα οποία απασχολούν και εμάς, κύριοι συνάδελφοι. Δύο είναι τα βασικά ερωτήματα. Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών και των διαδικασιών ασύλου και διεθνούς προστασίας σήμερα στην Ελλάδα και πρέπει να προσαρμοστούμε στο ευρωπαϊκό κεκτημένο σε αυτή την κατηγορία? Νομίζω ότι αυτό είναι σχεδόν ομόφωνο, διότι δεν ήταν καλή η κατάσταση στη χώρα μας όσον αφορά τα θέματα παροχής προστασίας σε υπηκόους άλλων χωρών, τρίτων χωρών. Ταυτόχρονα μπαίνει κάποιο ερώτημα από κάποιους, κάποια άρνηση στην ανάγκη να ανταποκριθούμε στις έκτακτες ανάγκες που ζούμε σήμερα στην προσφυγική κρίση. Ούτε σε αυτό έχει ακουστεί κάποια διαφορετική άποψη. Γίνεται και μια κουβέντα αν πρέπει αυτό το νομοσχέδιο να είναι κατεπήγον. Και να πω τώρα 2-3 νούμερα. Το κομμάτι που αφορά το 95-98% του νομοσχεδίου είναι αναρτημένο, διαβουλευμένο επαρκώς και το ξέρουν όλοι, διότι συμμετείχανε και στην κουβέντα για την ευρωπαϊκή οδηγία. Αν κάποιοι δεν συμμετείχανε, νομίζω ότι αδυνατούν να παρακολουθήσουν και την ελληνική κοινοβουλευτική διαδικασία. Επειδή θεωρώ ότι όλοι συμμετείχανε, θεωρώ λοιπόν ότι το 98% έχει αναρτηθεί, έχει διαβουλευτεί και έχει ολοκληρωθεί η δημόσια συζήτηση. Το υπόλοιπο κομμάτι, που πιθανά είναι 2-3% της ύλης, αφορά την εφαρμογή μιας συμφωνίας που ψηφίστηκε 18 Τρίτου και θα εφαρμοστεί 4 Τετάρτου. Δεν δικαιολογεί λοιπόν το κατεπήγον ότι τη Δευτέρα πρέπει να εφαρμοστεί και είναι πριν από 2 εβδομάδες συμφωνία και έπρεπε να προσαρμοστεί νομοτεχνικά στα υπόλοιπα κείμενα. Και ταυτόχρονα δεν δικαιολογεί και την δική σας, αν θέλετε, κινητοποίηση ή υποχρέωση να εντάξει χώρα τη Δευτέρα. Εκτός αν δεν θέλετε να εντάξει χώρα τη Δευτέρα και να δίνουμε επιχειρήματα σε τρίτους. Διότι αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους 8 μήνες στη χώρα μας είναι ότι εμείς είμαστε εντάξει με τις συμφωνίες μας. Για πρώτη φορά ίσως τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Ελπίζω να μην επιδιώκετε να μην είμαστε εντάξει. Θεωρώ ότι έχετε την ίδια κοινή ταυτότητα διάθεσης σε αυτή τη συμφωνία να είμαστε εντάξει. Και να είμαστε λοιπόν και μπροστά στην Ευρώπη. Η ανάγκη όμως, η προσωπική μου, είναι να κάνουμε και μια καλύτερη, ευρύτερη συζήτηση που από κάποιους ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ μπήκε. Ποιο είναι το περιβάλλον το οποίο έρχεται να βοηθήσει, να επικουρήσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο? Δεν θα λύσει τα προβλήματα, το είπε και ο κύριος Μουζάλας νωρίτερα. Έχουμε τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια προσφυγική κρίση η οποία είναι αποτέλεσμα των παράλογων επιλογών αλλά και των παρεμβάσεων στις χώρες και στους λαούς της Μέσης Ανατολής. Της παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της αμφισβήτησης της ανθρώπινης ζωής, της παραβίασης των δημοκρατικών κανόνων λειτουργίας των κοινωνιών. Και έχουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα χρεοκοπίας της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε για να το διορθώσουμε. Γιατί μας ενδιαφέρει μια Ευρώπη που υπερασπίζεται τους λαούς, όχι μόνο τους δικούς της, αλλά και τους υπόλοιπους. Γιατί αν δεν υπερασπίζεται συνολικά τις αξίες και τα δικαιώματα των ανθρώπων, την πληρώνει. Όπως τώρα το ζει από την προσφυγική κρίση. Που δεν την κοίταζε μέχρι τώρα, γιατί ήταν μακριά από το σπίτι μου, μακριά από την αυλή μου. Όμως τώρα βλέπετε ποια είναι η επίπτωση της μονομερούς, συντηρητικής, εγώ θα έλεγα, ανάγνωσης και φοβικής όσον αφορά την λειτουργία της κοινωνίας μας. Να μην ασχολούμαστε και μετά του γείτονα. Υπήρχε και υπάρχει παγκοσμίως μία άρνηση, θα έλεγα εγώ καλύτερα μία υποτίμηση του προτάγματος της ειρήνης και της ανάγκης του αφοπλισμού. Και αυτό πρέπει να επανέλθει στην πολιτική ατζέντα και της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και δυστυχώς αυτή η χρεοκοπία όσον αφορά και τα ζητήματα της ιδεολογίας των αξιών συνδυάζεται με την οικονομική και κοινωνική κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη, με τη λιτότητα αλλά και με μεγάλη κρίση ασφάλειας που τροφοδοτείται από το φανατισμό και από την τρομοκρατία. Και έτσι η Ευρώπη βρίσκεται σε νευρικό κλονισμό και σε αμηχανία. Και την αμηχανία αυτή την έχει διαδεχτεί ένα πολιτικό σχίσμα που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη. Και υπάρχει και στα κόμματα της Ελλάδας αυτό το πολιτικό σχίσμα. Και το ζείτε, υποπτεύομαι, με τις διαφορετικές συνιστώσεις στην ανάγνωση της προσφυγικής κρίσης που έχετε και στην αντιπολίτευση. Η λιτότητα και ο φόβος τροφοδοτούν περαιτέρω συντηρητικοποίηση των πολιτικών. Και όταν υποκλίνεσαι στο φόβο, πρακτικά οδηγείτε τον κόσμο στην ακροδεξιά. Δεν τον οδηγείτε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό ειλικρινά θέλουμε να το συζητήσουμε στα πλαίσια του δημοκρατικού τόξου της χώρας μας. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να αφήσετε λίγο στην άκρη τα ιδεολογήματα που οδηγούν στη λογική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε τη σύραξη στη Συρία. Αν είναι δυνατόν. Το Χαλέπι και η Παλμύρα καταστράφηκαν στο τέλος του 2015, αρχές 2016. 3 και 4 εκατομμύρια κάτοικοι αντίστοιχα ζούσαν εκεί. Από τον Οκτώβριο του 2015 ξεκίνησαν οι ροές να μεγαλώνουν. Τον Αύγουστο υπήρχε το πρώτο δείγμα, σύμφωνα με τα δείγματα της ΗΠΑ της Αρμοστίας. Και μας κατηγορείτε, γιατί έχουμε τις ίδιες σκέψεις με την ευρωπαϊκή πολιτική ηγεσία, που τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι συνεπής με την αστική επανάσταση επικαλείται τη δημοκρατία, την ισονομία, την αλληλεγγύη και την ελευθερία των ανθρώπων. Μας κατηγορείτε γι' αυτό, αν είναι δυνατόν. Μην κάνετε τέτοια μικροπολιτική. Εμείς πιστεύουμε ότι η απάντηση δεν είναι ο φόβος. Η απάντηση είναι η ανάκτηση της ελπίδας. Όμως η ανάκτηση της ελπίδας πρέπει να γίνει και στο επίπεδο της οικονομίας. Πρέπει και η οικονομία να λειτουργεί προς όφελος των πολλών και όχι προς όφελος των λίγων, γιατί όσο λειτουργεί προς όφελος των λίγων, μεγαλώνει τις αντιθέσεις, μεγαλώνει τις αποκλίσεις, μεγαλώνει τις φοβίες. Και απέναντι σε αυτήν την φοβική κρίση της Ευρώπης, εμείς καταθέτουμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί ενιαία σε επίπεδο Ευρώπης, ότι το πρόβλημα δεν θα λυθεί αν γίνει η Ευρώπη φρούριο και δεν θα λυθεί αν χτιστούν φράχτες σε όλα τα σύνορα. Και άργησε τραγικά η Ευρώπη να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να διατυπώσει πολιτικές, και ακόμα πιστεύουμε ότι πληρώνει αυτή την κρίση. Δεν έχει διατυπώσει πολιτικές. Εμείς όμως έχουμε κάνει επιθετική πολιτική στο ζήτημα από την αρχή της διακυβέρνησης του 2015. Και όταν κάνεις επιθετική εξωτερική πολιτική, κερδίζεις. Πρώτα απ' όλα, ζητώντας και διατυπώνοντας την ανάγκη να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνές συνθήκες και τη συνθήκη της Γενέβης. Ταυτόχρονα διεκδικώντας την ασφάλεια για τους Έλληνες πολίτες και τα ελληνικά σύνορα, γιατί εμείς από τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2015 ζητάγαμε την ενίσχυση των δυνάμεων της Frontex, μηχανήματα, πλοία και προσωπικό που δεν ερχόταν από την αδύναμη Ευρώπη να ανταποκριθεί. Εμείς και σε επίπεδο πρόβλεψης ήμασταν εντάξει. Και ταυτόχρονα εμείς διατυπώσαμε πρώτοι και καταθέσαμε την ανάγκη να υπερέχει η αλληλεγγύη και η ισότητα και ο σεβασμός των δικαιωμάτων έναντι του φόβου και του ρατσιστικού μίσους, στο οποίο δυστυχώς αρκετοί στην Ελλάδα το ακούνε ευχάριστα. Και βέβαια, εμείς, μέχρι και την τελευταία σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, καταθέσαμε την πρόταση να υπάρχει λύση ενιαία στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, χωρίς μονομερείς ενέργειες. Και αυτή την ενιαία αντιμετώπιση, την οργανωμένη με την κατάσταση και τα αναλογικά βάρη, την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη του Τσίπρα, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία με την Τουρκία. Και αυτή είναι το μεγαλύτερο κέρδος για μας, γιατί πράγματι ήμασταν πάρα πολύ πίσω. Ήμασταν πάρα πολύ πίσω και τώρα υπάρχει διάδρομος πλέον για τους πρόσφυγες με σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Μικρός, περιορισμένος, δεν είναι το καλύτερο δυνατό, όμως πετύχαμε αυτή την πολιτική στην Ευρώπη και την ακολουθείτε, όπως την ακολουθήσατε και στη Σύνοδο των Πολιτικών Αρχηγών. Όταν όλη η Ευρώπη συνηγορεί στη λύση αυτή, δεν είναι φρόνιμο να συνεχίζουμε μια μικροκομματική τοπική ανάγνωση για να χαϊδέψουμε ένα συντηρητικό ακροατήριο. Σας προειδοποιούμε, όταν υπάρχουν παροπίδες συντηρητισμού, η Χρυσή Αυγή θα κάνει πάρτι στους ψηφοφόρους σας. Παρακαλώ, θα πάρω και το λόγο της δευτεροπηλίας, κύριε Πρόεδρε. Ταυτόχρονα, πρέπει να καταλάβουμε ότι στη χώρα μας
να το αποδεχτούμε ότι έπρεπε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Τα νούμερα είναι συντριπτικά. Τα είπε και η κυρία Βάκη νωρίτερα, η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος συνάδελφος. 18.500 εκκρεμούσες αιτήσεις ασύλου, μόνο το 0,1% εξετάστηκε. Δεν λέμε απορρίφθηκε, απλά εξετάστηκε, άρα μια ανύπαρκτη υπηρεσία ασύλου. Και το 2001-2010, 7.800, 0,1% εξέταση αιτήσεων, 46% εξέταση αιτήσεων στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, των ΑΝΕΛ και των Οικολόγων Πρασίνων. Δηλαδή, ακόμα και η υπηρεσία ασύλου λειτουργεί καλύτερα με τις δικές μας περιορισμένες δυνάμεις. Όμως υπήρχαν και άλλα προβλήματα. Έχω καταγράψει 4 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά της Ελλάδος. Ταμπές 2009, Εφρεμίτζε 2011, Εργιού 2010, MSS 2009 και DLS 2012. Και καταθέτω την τελευταία, που προφανώς θα σας ενδιαφέρει, είναι για παρατυπίες και παραβιάσεις δικαιωμάτων τον Αύγουστο του 2011, γιατί ο κύριος η Νέα Δημοκρατία ζήτησε πρόσφατα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά που μας πληγώνουν. Θα καταθέσουμε και άλλα κείμενα, τα οποία μας οδηγούν στο να πάρουμε μέτρα όλοι μαζί, όχι να κάνουμε αντιπολίτευση. Υπάρχει λοιπόν το 2014 η έκθεση της Κομισιόν για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της χώρας για το άσυλο και την υποδοχή, που είναι αρνητική. Ευρωπαϊκή Ένωση 2014. Ορίστε. Υπάρχει η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βασανιστήρια, τις απάνθρωπες και τοπικές συνθήκες 2013. Καταγγελίες για τις συνθήκες στα κρατητήρια και τα προανοχρησιακά κέντρα. Υπάρχει η έκθεση του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου, η οποία επίσης βρήκε σοβαρές ασθένειες και τραγικές συνθήκες κράτησης Αμυγδαλέζα, Οκτώβριος 2014. Ορίστε. Και υπάρχει βέβαια και ο Συνήγορος του Πολίτη, 2/8/2014. Κράτηση ανηλίκων μαζί με ενήλικες. Ακατάλληλες συνθήκες υπερβάσεις νόμιμου ορίου κράτησης. Αυτά είναι που θέλουμε να λύσουμε. Εμείς δεν θέλουμε να αποδείξουμε ότι όρα τα αλλάζουμε τώρα. Θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες, για να έχουμε μια χώρα αντίστοιχη της Ευρώπης, η οποία να είναι συνεπής υποχρεώσεις, αλλά να προστατεύει τους πρόσφυγες, να προστατεύει την ασφάλεια τη δική της δημοκρατία, γιατί τη δική μας δημοκρατία είναι αυτή η οποία ενισχύουμε όταν αποκεντρώνουμε τις υπηρεσίες ασύλου, όταν δίνουμε τη δυνατότητα και στα σύνορα να λειτουργούν τέτοιες δραστηριότητες, όταν θεσπίζουμε το β' βαθμό εξέτασης, όταν δημιουργούμε μητρώο των ΜΚΙΟ για να μην γίνεται κανένα πάρτι και όταν εγκαθιστούμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο ασύλου με διαδικασίες όμως που πρέπει να το ξεκαθαρίσω, κύριε Κικίλια, επιτρέψτε μου, έψαξα πάρα πολύ να βρω αυτά που εσείς καταθέσατε και στην Επιτροπή. Υπάρχουν θέσεις για ημέτερους? Όχι. Η υπηρεσία ασύλου ρητά σε όλα τα άρθρα της, ξεκάθαρα προκύπτει και στελεχώνεται μόνο, και επαναλαμβάνω, μόνο με ΑΣΕΠ. Και στο άρθρο 2 που είναι η στελέχωση, αλλά και στη συνέχεια. Και στο άρθρο βέβαια 11 το ίδιο γίνεται και για την υπηρεσία υποδοχής. Άρα κανένα ρουσφέτη, κανένας δεν μπαίνει από το παράθυρο. Γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις ασύλου? Όχι και βέβαια. Και βέβαια όχι. Δίνεται μόνο η δυνατότητα για όσους έχουν κάνει δεύτερη αίτηση. Είναι πάνω από 5 χρόνια στην Ελλάδα έως 15. Δεν έχουν κατηγορηθεί για τίποτα, δεν έχουν κανένα παράπτωμα, δεν έχουν καμία ποινή. Αυτοί και μόνο αυτοί να περνάνε για ανθρωπιστικούς λόγους στη διαδικασία. Και βέβαια δεν έρεται το αξιόπινο της εισόδου στη χώρα των αλλοδαπών, αλλά αντίθετα εφαρμόζεται ακριβώς η οδηγία που λέει ότι όσοι υποβάλλουν αίτημα διεθνούς προστασίας μπαίνουν στις συνθήκες αυτές που έχουν και κράτηση στα νησιά και μπορούν να κάνουν μέχρι 25 μέρες και εξετάζεται σε αυτές τις συνθήκες. Άρα πιο αξιόπινο όταν με άρθρο 14 λέει ότι όσοι μπαίνουν χωρίς νόμιμες διατυπώσεις οδηγούνται με ευθύνη των αστυνομικών αρχών στα κέντρα υποδοχής για να ελεγχθεί η αίτησή τους. Άρα και προφυλάσσουμε την ελληνική πολιτεία, αλλά ταυτόχρονα προστατεύουμε τα δικαιώματα των ετούντων διεθνής προστασίας, γιατί αυτό λένε οι συνθήκες, ότι πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα δικαιώματα. Είναι πάρα πολλά αυτά που έχω να πω, αλλά πρέπει να κλείσω και οφείλω να διατυπώσω ότι υπάρχει ένας διχασμός ιδιότυπος. Απ' τη μια μας λέτε δεν έχετε ασφάλεια, μας κατηγορείτε ότι κάνουμε κλειστά κέντρα. Απ' την άλλη μεριά μας λέτε δεν φτάνουν οι αστυνομικοί στη γειτονιά, λέμε να προσλάβουμε και ιδιωτικές εταιρείες για να έχουμε καλύτερες συνθήκες, μας κατηγορείτε και γι' αυτό. Τελικά τι μας ζητάτε, να έχουμε ασφάλεια ή να μην έχουμε ασφάλεια, ή απλά ψάχνετε να βρείτε μια δικαιολογία για να κάνετε αντιπολίτευση? Εμείς λοιπόν λέμε ότι με αυτές τις συνθήκες, με αυτή τη χώρα, με αυτή τη διοικητική δομή, με αυτό το δυναμικό μπορούμε και εξασφαλίζουμε να υπάρχουν και οι δομές οι οργανωμένες και τα ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας σε όλη την ενδοχώρα και οι οργανωμένες δομές στην περιφέρεια για να μπορέσουμε έτσι
να λειτουργήσουμε προς όφελος και των πολιτών της χώρας και των προσφύγων. Γι' αυτό το λόγο έχουμε καταφέρει μέσα σε 4 μήνες και έχουμε 40.000 θέσεις φιλοξενίας σε 35 κέντρα, όταν κανένα κέντρο φιλοξενίας δεν υπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί ρωτάει η κυρία Μπακογιάννη, γιατί υπάρχει δομένη? Μα γιατί δεν υπήρχε καμία δομή, καμία υπηρεσία πρώτης υποδοχής, κανένα κέντρο και καμία αίτηση καν για χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε. Να είμαστε όλοι μαζί συνεπείς, να οργανώσουμε τις δομές, γιατί προσέξτε. Προσέξτε, καλώς, αυτή είναι η πραγματικότητα και εμείς ξέρουμε ότι η οργανωμένη δομή στην ιδωμένη, που ήταν το πέρασμα των παράνομων λαθροδιακινητών των Σκοπίων, εμείς δεν θα κάναμε ποτέ. Τα υπόλοιπα όμως 35 κέντρα τα έκανε αυτή η κυβέρνηση. Και τα χοτσπό των νησιών τα έκανε αυτή η κυβέρνηση. Και ευχαριστούμε όλες τις δυνάμεις που βοήθησαν και του στρατού και τη αστυνομία και τη ΜΚΟ και την Εκκλησία και του αλληλέγγυου. Όμως, γιατί όλα αυτά, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, λίγο ησυχία, γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά να γίνονται? Το ότι γίνονται τώρα. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτή η κυβέρνηση και αυτό το κοινοβούλιο μπορεί να απαντήσει σιγά σιγά και σε δυσκολότερα ερωτήματα. Όπως πώς θα γίνει η ένταξη των παιδιών των προσφύγων στην ελληνική πολιτεία, πώς θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες γνώσης το Σεπτέμβριο που πρέπει. Μπορεί να είναι προσωρινή για 6 μήνες ή για 8 μήνες παραμονή, αλλά έχουν δικαίωμα στη γνώση τα παιδιά αυτά. Και πρέπει να σας ομολογήσω ότι αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος ότι μπορεί καθυστερημένα να είμαστε συνεπείς, όμως με μια άλλη κυβέρνηση, με ένα άλλο μείγμα, με τη δική σας ταυτότητα στο DNA και με τη συνιστόσα τη διαφορετική του Άδων ή του Χατζηδάκη, τότε εμείς θα φοβόμασταν πάρα πολύ για το τι θα βρίσκαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αν θα βρίσκανε λιμενικό να τους κυνηγάει, αν θα βρίσκανε φαρμακονήσια, αν θα βρίσκανε αμυγδαλέζες. Η ήρεμη και δημοκρατική διαχείριση που τροφοδοτήθηκε από την κυβέρνηση και τροφοδοτείται και από την αλληλεγγύη είναι η εγγύηση ότι απαλλασσόμαστε από εξαλλοξίνες στην Ελλάδα. Είναι η εγγύηση ότι πάμε σε μια πιο δημοκρατική ανάγνωση του προβλήματος αυτού. Και γι' αυτό το λόγο αυτό επιβεβαιώνεται από την Ευρώπη και κλείνει κάθε κουβέντα σχετικά με το ποιο είναι το μέλλον, ποια είναι η δυναμική, ποια είναι η σταθερότητα. Αυτή η κυβέρνηση μπορεί να εξασφαλίσει και τα δημοκρατικά δικαιώματα και τη λειτουργία των πολιτών και την ασφάλεια των πολιτών. Γι' αυτό ακριβώς στηρίζεται σταθερά από την κοινωνία και μπορεί να λύσει και δύσκολα προβλήματα, ακόμα και κυνηγώντας τα από πίσω, όπως είναι το προσφυγικό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Φάμελο.